Πάμε στον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς. Πώς είστε? Τι κάνεις? Τέλεια. Άκουσα το κατάλληλο όνομα σήμερα πρωί πριν από το στόμα σας, οπότε έφτασε τη διάθεσή μου. Το όνομα του ντυμένου, λέω. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Τι γίνεται? Καλά, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός σήμερα επιστρέφει αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως επιβράβευση στους ποδοσφαιριστές του για το διπλό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα για το τριφύλι όσον αφορά το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Το ένα έχει να κάνει με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Άρη έχοντας ενοχλήσεις στη Γάμπα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται να προπονηθεί κανονικά σήμερα και να τεθεί στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οπότε μείον ένας πονοκέφαλος για τον Σέρβο τεχνικό. Και το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος υπερθυμίζω προσπάθησε να ξεκινήσει στο μάτς με τον Άρη έχοντας ενοχλήσει την πλάτη, δεν τα κατάφερε, έμεινε εκτός αποστολής. Είναι μια περίπτωση η οποία θα ξεκαθαρίσει τελευταία στιγμή, δηλαδή το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού μέρα με τη μέρα θα προσπαθήσει να φέρει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τον Ιταλό τερματοφύλακα, και από εκεί και πέρα τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν είναι σε θέση ή όχι να ξεκινήσει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο τον ταλαιπωρεί και τα δύο χρόνια που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό κατά καιρούς, όμως με τις κατάλληλες θεραπείες ή με ξεκούραση ή με κάποια φάρμακα περνούσε. Έφτασε στο απροχώρητο πριν λίγες ημέρες, γι' αυτό και έμεινε εκτός αποστολής, γιατί γενικά ο Ιταλός τον αντέχει τον πόνο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον αντέχουν, κάποιοι άλλοι δεν τον αντέχουν, είναι λίγο πιο φοβικοί. Ο Μπρινιόλι ανήκει στην πρώτη κατηγορία, αλλά πονούσε πάρα πολύ και γι' αυτό έμεινε εκτός αποστολής. Οπότε νομίζω είναι κάτι το οποίο η συμμετοχή του στον ντέρμπι θα ξεκαθαρίσει τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Εντεκάδα τι βλέπεις? Ωραία ερώτηση. Περίμενε, έχω ένα φίλο εδώ που έχει στείλει ένα μήνυμα. Μισό. Ευκαιρία να το διαβάσω. Λέει, καλημέρα και στους δύο. Θα γίνω λίγο Βάιος Τσούτσικας, παρένθεση προπονητής. Έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Είμαι Παναθηναϊκός και πιστεύω ότι συγκεκριμένα εντεκάδα με τον Παναθηναϊκό έχουμε πιθανότητες. Και λέει, Μπρινιόλι, Κότσιρα, Σέγκεφελτ, Μάγνουσον, Χουάνκαρ, αυτή είναι η άμυνα. Πέρεθ, Κουρμπέλς, Τσέριν, νομίζω τα χάφτα βρήκε. Μπερνάρ, Ματσίνι, Σπόραρ. Αλλαγές, Ιωαννίδης, Παλάσιος. Και κλαίει Χέσλερ ή Τσόκα, ανάλογο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, είναι μια δεκάδα που την ακούμε. Possible. Possible. Νομίζω στη θέση του Μπερνάρ Παλάσιος. Γιατί πιστεύω ο Ματσίνι θα ξεκινήσει. Και τώρα πίσω δεν ξέρω αν θα. Εγώ τουλάχιστον η εκτίμηση που κάνω δεν νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα βγάλει το Σάλια για να βάλει το Μάγνουσον. Τώρα δεν ξέρω. Εσύ τι βλέπεις? Το τέρμα είναι ανοιχτό, γιατί είπαμε για τον Μπρινιόλι, okay. Οπότε το βγάζουμε εκτός συζήτησης. Χουάνκαρ, Σάρλια, Σέγκεφελτ, τους θεωρώ δεδομένους. Μετά και την καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση που έκανε ο Κροάτης Στόπερ στο Βικελίδης, έκανε και την ασίστ στο γκολ. Δηλαδή η ποδοσφαιρική λογική και δικαιοσύνη είναι ότι δύσκολα εκεί ένας προπονητής θα τον αλλάξει. Στο δεξιάκρο της άμυνας, από τη στιγμή που είναι έτοιμος ο Κότσιρας και δεν έχασε πέρα από μία-δύο προπονήσεις, λογικά θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Ναι. Στη μεσαία γραμμή συμφωνώ με το φίλο, συμφωνώ και μαζί σου, δηλαδή το Κουρμπέλης, Τσέριν και Ρούμπεν, ναι, φαντάζει το πιο λογικό. Και από εκεί και πέρα στα εξτρέμ, και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, θεωρώ δεδομένη την επιστροφή του Μαντσίνη στο αρχικό σχήμα. Βλέπω, άντε να το πω, ναι, έτσι μία μάχη ανάμεσα σε Παλάσιος και Μπερνάρ. Ναι. Τη λογική ότι κάποια στιγμή και ο Μπερνάρ θα πρέπει, ξέρεις, okay, δεν ήταν καλό στο παιχνίδι με το Βόλιο, ίσως θα πρέπει πάλι να επιστρέψει στην ενδεκάδα και σε μια θέση που, ξέρεις, δεν τον έχουμε δει και πάρα αριστερά. Πολύ φέτος, αριστερά, που είναι η φυσική του θέση, μήπως εκεί αρχίσει να κάνει τη διαφορά. Θα μου πεις τώρα θα την κάνει, ποτέ δεν είναι αργά, είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, πάρα πολύ ποιοτικός, οπότε μόνο αυτό θα... Θα έλεγα, θα καλά βάλει τα τον Παλάσιος. Καλά τα πλάνα. Και μπροστά σπόρα λες κι εσύ, 100%. Επειδή έβαλε και τον γκολ. Ναι. Νομίζω. Καλά τα πλάνα, αλλά καμιά φορά ξέρεις προπονητές. Τώρα σου μιλάω ως, ως πρώην προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Sport FM. Η οποία τι έκανε η ομάδα μπάσκετ? Τίποτα δεν έκανε, τσακωνόταν σε όλα γήπεδα. Αλλά... Ρε φίλε, ναι, αλλά εσύ ναι, ψυχολογία έχω πει. Μετά από κάθε μάτς. Και τι έγινε? Πάντα έμενα στη θέση μου. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε άλλος να αναλάβει το θηροτροφείο. Απολάμβανε την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Μπράβο. Γιατί αυτό του. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά ρε παιδί μου, καλά τα πλάνα, αλλά βλέπεις και τους παίχτες σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι και τα προσαρμόζεις τα πλάνα σου, έτσι. Σωστά. Δηλαδή, άμα δεις παίχτη να πετάει σπίθες από τα μάτια,
κοιτάς να φτιάξεις ένα πλάνο το οποίο θα τον περιέχει. Ναι, ισχύει. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι, παιδιά, δεν είναι απλά μάτς. Ισχύει. Για την κορυφή της επίθεσης, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Βάιος και μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν ο Κουρμπέλης. Καλά, ο Κουρμπέλης, άστο, αυτό που έχει κάνει ο Κουρμπέλης μετά τον Τρίπολη. Φανταστικό. Δεν υπάρχει. Και καταρχάς πιστεύω ότι είναι πολύ καθοριστικό και σε νίκες του Παναθηναϊκού. Καταρχάς έχει βάλει γκολ και έχει δώσει ασίστ. Αλλά το πιο βασικό για μένα είναι ότι συμπαρασύρει τους συμπαίκτες του. Καταρχάς έχει αλλάξει η παιδιά ο Κουρμπέλης και η τοποθέτησή του στο γήπεδο. Ναι. Έτσι. Ναι. Είναι πλέον ποχτάρι που πατάει περιοχή. Ναι, ναι. Δεν ναι, ήταν ναι. το χαρακτηριστικό του, δεν το είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Και να πούμε και κάτι, Νίκο. Νομίζω ότι είναι από τα λίγα χαφ του Παναθηναϊκού που παίζουν κάθετα. Δηλαδή, θυμίσου του Παλάσιου στο πέναλτι με το Βόλο. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κοιτάει μπροστά, δεν τη δίνει την μπάλα συνέχεια πίσω αυτό. Ο Κουρμπέλης, επειδή στη συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αγωνίζονταν ως εξάρι. Σε πολύ πιο χαμηλά μέτρα, τα περισσότερα του περάσματα ήταν ανάμεσα στις γραμμές, ήταν κάθετες πάσες. Οπότε αυτό το χαρακτηριστικό το έχει. Το θέμα ήταν πόσο θα μπορούσε να το κάνει και σε πιο ψηλά μέτρα. Και μας δείχνει μέχρι στιγμής ότι μπορεί να το υπηρετήσει αυτό το κομμάτι. Έτσι, και κοιτούσα και τους αριθμούς λίγο πριν στο παιχνίδι με τον Άρη. Είναι πρώτος σε επανακτήσεις κατοχής, είναι πρώτος σε κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες από όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν στο μάτς. Ήταν καταπληκτικός. Πραγματικά ο Κουρμπέλης και φορμαρίστηκε πραγματικά την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Έτσι. Ναι. Για την κορυφή της επίθεσης, να μην το ξεχάσω, γιατί με ρώτησε πριν ο Τάσος, από τη στιγμή που ο Σφόραρ μπήκε ως αλλαγή και εκτός από τον γκολ άλλαξε και προς το καλύτερο την εικόνα του Παναθηναϊκού πάνω στο χορτάρι με τα κρατήματα της μπάλας και τα ανοίγματα που έκανε για να ξεδιπλώσει ο Παναθηναϊκός στις επιθέσεις του, νομίζω ότι το πιο ποδοσφαιρικά δίκαιο και λογικό είναι να επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης και νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο νέο το να δει ο Παναθηναϊκός τον βασικό του και ακριβοπληρωμένο του center for να παίρνει τα πάνω του στο φινάλε της σεζόν. Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Ναι. Κοιτάω λίγο την εντεκάδα του πρώτου γύρου. Στον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Μπρινιόλι, Σάντσες, Χουάνκαρ, Σέγκεφελτ, Μάγνουσον. Γιατί Σάντσες τότε? Νομίζω ο Κότσιρας. Ήταν εκτός ο Κότσιρας με πρόβλημα τραυματισμού. Όχι, ο Κότσιρας ήταν πάγκο. Όχι. Πάγκο ο Κότσιρας. Πάγκο. Μήπως έρχονταν από τη θηλασσούλα στην Κάμπα. Πιθανότατα, πιθανότατα. Λοιπόν, στα χάφη ήταν ο Ρούμπεν, ήταν ο Τσέριν και ήταν και ο Μπερνάρ. Ωραία. Τότε ο Κουρμπέλης δεν έπαιζε και είχε βάλει τον Βέρμπιτς αριστερά, γιατί δεν υπήρχε Ματσίνη, τον Παλάσιος και τον Σπόραρ. Μοιάζει λίγο. Ναι, εντάξει. Σε λογική. Ναι. Και βέβαια. Καλύτερη αυτή που έρχεται στο δεύτερο γύρο είναι δεκάδα, νομίζω. Δηλαδή με μεγαλύτερη ισορροπία. Και στο κέντρο, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερα τρεξίματα και μεγαλύτερη ισορροπία με αυτή την τριάδα. Γιατί εκεί έχασε ο Παναθηναϊκός τη μάχη στο παιχνίδι της Λεωφόρου, στη μεσαία γραμμή, στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι αριστερά ο Μανσίνη μαζί με τον Χουάνκαρ μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα από τον Χουάνκαρ Βέρμπιτς. Γιατί ο Βέρμπιτς νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να. Όχι, ο Βέρμπιτς είχε και θέμα, δεν ήταν. Βέβαια. Ανασταλτικά δεν ήταν καλός. Ναι. Sold out, να το πούμε και αυτό. Έλα, και εγώ περίμενα να μας δώσεις τώρα και 5 εισιτήρια για τον κόσμο να μας δώσεις. Εγώ το ελπίζω αυτό, να σου πούνε αλήθεια. Να πεις πάρτε και 5 εισιτήρια για τώρα. Ναι, καλύτερα με ζωνέτα στη Μύκονο να ζητήσεις κάτι. 15 Αύγουστο. Να πω κάτι. Το λέω βασικά από τα παιδικά μου χρόνια. Ποτέ, μα ποτέ δεν είναι αργά να ψάξει κάποιος να βρει ένα εισιτήριο για ντέρμπι. Πάντα θα υπάρχει ένας τρόπος. Αν το ψάξουν, λίγο να το παλέψουν, λίγο από εδώ, λίγο συνδέσμους, λίγο από εκεί, κάτι μπορεί να βρεθεί. Ακόμα και σήμερα, βέβαια, για να μην νομίζω ο κόσμος ότι υπάρχουν εισιτήρια, δεν υπάρχουν εισιτήρια από αυτά τα οποία διαθέτει ο Παναθηναϊκός ηλεκτρονικά, αλλά ξέρουμε όλοι που μπορεί κάποιος να βρει ένα εισιτήριο, αν το παλέψει μέχρι και τελευταία στιγμή. Έτσι, ποτέ, δηλαδή, ακόμα που λέει ο λόγος, έχω βρει εισιτήριο, θα τα παλιά τα χρόνια, από κάτι επιστροφές τελευταία στιγμή, 2 ώρες πριν το μάτς, καθόμουν να ξεροστάλιαζα έξω από τηλεοφόρο. Βρήκα. Μες. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Τι άλλο? Τι άλλο? Τίποτα. Μου είπα να είμαι γρήγορο σήμερα. Μπράβο. Έτσι σου είπα, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε διαφημίσει, κύριε. Πουλάτε. Ναι. Για τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού και λοιπά, τα είπαμε και στον πρόλογο. Θέλω να πεις κάτι εσύ για τη διαιτησία, για τον. Α, με φουντώνεις τώρα, επάνω που πήγα να κλείσω. Όχι, ρε φίλε, πες. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που πήγε να κάνει η ΕΠΟ είναι απαράδεκτο το λιγότερο. Δηλαδή, σε αυτό το παιχνίδι, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ούτε ελίτ διαιτητή όρισε αρχικά, ούτε και έναν διαιτητή από τα top 10 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Προτίμησε να φέρει τον Κροάτη, τον Γιώβιτς, έχοντας πριν, να το πω λαϊκά, φάει χιλόμπιτα από τον Ισραηλινό διαιτητή. Ναι. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Πώς γίνεται
μετά τις ανακοινώσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να βρίσκει έναν εκ των κορυφαίων διαιτητών στην Ευρώπη. Πέστε μου κι εσύ. Ναι, πώς γίνεται, ενώ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό μια μέρα πιο πριν. Ναι. Πριν δηλαδή ανακοινώσει το Γιώβιτς και αρχίζουν τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακός. Δηλαδή, ναι, κάποια πράγματα είναι λίγο περίεργα, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι διαθέσιμος ο Γκράντε την Πέμπτη το μεσημέρι και να μην είναι διαθέσιμος την Τετάρτη το πρωί. Λέω εγώ. Ναι. Λέω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω. Καλά λες. Δηλαδή από εκεί που πάμε, ξέρω εγώ, όλο το σύστημα να ηρεμήσουμε λίγο, να μην υπάρχει τοξικότητα, να ολοκληρωθεί νορμάλ αυτό το πρωτάθλημα. Πάμε να ηρεμήσουμε τώρα. Ναι, πηγαίνει ΕΠΟ και βάζει αυτόν τον διαιτητή στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έλατε. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Καλή σου μέρα, κύριε. Να είστε καλά, καλή σου μέρα.